Καλησπέρα σε όλους τους αεξίδες και φίλους του γηπέδου. Πέμπτη σήμερα και συνεχίζονται οι εργασίες στη Νέα Φιλαδέλφεια με τα σιδερώματα, όπως βλέπουμε, για όλο αυτό εδώ το κομμάτι της κάλυψης στη νότια πλευρά της υπογειοποίησης. Στο βάθος βλέπουμε μπαίνουν και τα τελευταία καλούπια και λογικά ίσως το Σάββατο να σκυροδετηθεί. Στο κτίριο δεν βλέπω κάποια εργασία, ακούγεται βέβαια κάτι ψεκάζουν μέσα, λογικά στροπατίσματα. Ήρθαμε και από εδώ και βλέπουμε και τις εργασίες από αυτή την πλευρά για το μεγάλο αυτό κομμάτι της κάλυψης. Να πούμε ότι θα μείνει άλλο ένα μικρό κομματάκι που θα σκεροδετηθεί αργότερα όσον αφορά την κάλυψη της υπογείου. Στο βάθος βλέπουμε και την μεγάλη μπουντόζα να σκάβει. Νομίζω έχει ένα φορτηγό εκεί, πρέπει να φορτώνει. Βλέπουμε και τους φεγγίδες που έχουν ολοκληρωθεί. Και νοτιοδυτικά έχει καλυμπωθεί και έχει, δεν ξέρω αν έχει σκυροδετηθεί εδώ άλλο ένα κομμάτι του εξωτερικού τυχείου δηλαδή που δεν θα είναι κάτω από την κάλυψη. Θα δούμε αργότερα άμα θα έχει και άλλο κομμάτι. Για πάμε. Δυτικά βλέπουμε το Μάσορα εδώ ασταρώνει όλο αυτό το κομμάτι που έχει περαστεί στόκος. Δεν ξέρω στα πόσα χέρια τελειώσαν πια. Έλειψα και τις προηγούμενες δύο μέρες, τρεις. Και λογικά μετά από το αστάρωμα θα έχουμε και το βάψιμο αυτού του κομματιού. Εδώ στο δεύτερο κομμάτι έχουμε στοκαρίσματα. Βόρεια γίνονται εργασίες μόνο σε αυτό το κομμάτι, στο βορειοανατολικό, όπου έχουν τοποθετηθεί δύο, αν δεν κάνω λάθος, ή τρεις βάσεις για τα Edalbond και έχουν μείνει και αυτές εδώ κάτω και προχωράμε σιγά σιγά.
Λογικά, ίσως μέχρι το Σάββατο να έχουν τοποθετηθεί όλες και από την άλλη εβδομάδα λογικά θα τοποθετηθούν και τα κομμάτια ένταλμων. Βρισκόμαστε στην ανατολική πλευρά, αρκετά ψηλά, τη Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Εδώ η μπουλντόζα η οποία έσκαβε πριν που είδαμε στην αρχή του βίντεο έχει έρθει εδώ πέρα, η οποία σκάβει, έχει σκάψει όπως βλέπετε αυτά εδώ τα, σε αυτό το κομμάτι και πάει και σε αυτό εδώ. Εδώ ακριβώς, μέχρι εδώ περίπου θα ανεβαίνει ο δρόμος ή θα κατεβαίνει όπως το βλέπουμε. Πάμε και πιο πάνω γιατί, πιο κάτω μάλλον γιατί ακούω εργασίες. Εδώ βλέπουμε την μπουλντόζα που σκάβει, είπαμε, αρκετά ψηλά στην Πατριάρχη Κωνσταντίνου. Και εδώ πέρα έχουμε και την σφύρα η οποία σπάει τις πασαλοπήξεις πάνω πάνω. Το ίδιο θα γίνει και στις υπόλοιπες που έχουν απομείνει. Περίπου από εδώ που είναι η μπουλντόζα και προς τα πάνω θα είναι το εξωτερικό τοιχείο της υπογειοποίησης, δηλαδή αυτό που δεν θα, βρίσκεται κάτω από την κάλυψη, όπως είναι και από την άλλη πλευρά που έχουμε δει στην οδόφοπον. Και δεν ξέρω βέβαια αν θα σπάσουν και αυτοί οι πασάλοι, θα το δούμε. Εδώ στο βάθος η σφαίρα που είπαμε κάνει τη δουλειά της σπάτης της αλοπήξης. Εδώ είναι αυτό που είχαμε δει, είναι ο υγροφόρος ορίζοντας που απαντλείται συνέχεια, βγάζει συνέχεια νερό όπως βλέπετε, δεν έχει στερεύσει. Λογικά δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα, όπως είπε ο καλός ο φίλος, και θα συνεχιστούν κανονικά οι εργασίες λίαν συντόμως. Άμα δούμε και στο άλλο κομμάτι εκεί. Λοιπόν, εδώ πέρα στο κομμάτι δεν βλέπω να έχει γίνει κάποια εργασία παραπάνω. Ίσως έχουν τοποθετηθεί κάποια γεωεφάσματα την τελευταία φορά που ήρθα να τραβήξω βίντεο, οπότε συνεχίζουμε με το μετά του γηπέδου. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι που είχε στο καριστή έχει βαφτεί ένα πρώτο χέρι, θα έχουμε και ένα δεύτερο λογικά αργότερα. Ακούω και κάποιες εργασίες εσωτερικά. Πάμε και λίγο πιο πάνω να δούμε. Οι εσωτερικές εργασίες που ακούγαμε είναι τρυψίματα εσωτερικών τοιχείων που έχουν περαστεί με στόκο. Εδώ βλέπουμε το μάστορα με το τριβείο να τρίβει ένα από τα τοιχεία αυτά. Να πούμε ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες πέρασαν οι τροποποιήσεις που είναι για το άλσος, που έχουν, κάποια από αυτά έχουν σύνδεση και με το γήπεδο, δηλαδή τις διαβαθμίσεις που θα γίνουν, τα σκαλοπάτια στην βόρεια πλευρά του γήπεδου. Και οπότε περάστηκε ένα ακόμη εμπόδιο.
και συνεχίζουμε κανονικά. Λοιπόν, άλλες εργασίες δεν βλέπω. Έβλεπα κάτι υψοσανίδες να μεταφέρουν από εδώ και από εκεί. Δεν ξέρω βέβαια πού τα πάνε τώρα ακριβώς. Και άλλα αυτά δεν μπορούμε να δούμε κάτι άλλο από εδώ. Παίρνουμε όλη κάρτα φιλάθλου. Να πούμε και συγχαρητήρια και στο μπάσκετ που πήρε μια πολύ σημαντική νίκη με τόσες πολλές απουσίες. Βασικές απουσίες. Και αυτό, παίρνουμε κάρτα φιλάθλου. Ενισχύουμε λίγο την αίσθηση τεχνική μας και ραντεβού στις επόμενες εργασίες. Μόνο ΑΕΚ.